Είναι ότι μετά και την άλλη εβδομάδα από ό,τι ακούω θα υποβληθεί και η παραίτηση του κυρίου Βενιζέλου, οπότε η κυβέρνηση θα ανακοινώσει αυτή επίσημα και την ημερομηνία των εκλογών. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καραμανίδη. Θα δούμε βεβαίως αν θα έχουμε και νέες συμμετοχές ουσιαστικά μέχρι και την Δευτέρα. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ. Παραμένουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Μαλέο, ο οποίος είναι καθοδόν για επιστροφή στην Καστοριά από την Αθήνα, για τη διεκπαιρέωση ουσιαστικά των τελευταίων διαδικασιών ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης. Για να πάρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Κύριε Μαλέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι έχουμε μπει. Μα μην και πότε, να πω εγώ. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει. Μένει το τυπικό ok από τον ΑΣΕΠ για να βγει η προκήρυξη στον αέρα. Η προκήρυξη είναι έτοιμη, είναι ολοκληρωμένη. Δεν μένει καμία λεπτομέρεια. Απλώς περιμένουν το ok για να βγει στον αέρα. Η εκτίμηση είναι ότι μέσα στην άλλη εβδομάδα, εκτός απρόπτου, θα βγει η προκήρυξη. Την επόμενη εβδομάδα. Η προκήρυξη, οπότε ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων από τους ανέργους. Ναι, μετά την τελευταία δημοσίευση θα έχει 5 μέρες. 5 ημέρες ουσιαστικά προθεσμία, οπότε από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα οι διαδικασίες θα εξαρτηθεί από πολλά, από τον όγκο των αιτήσεων, από το... διότι κάπως πρέπει να ελεγχθούν, κάπως πρέπει να περάσουν στο σύστημα, στο πρόγραμμα μοριοδότησης. Τώρα ανάλογα είναι πολλές, δεν μπορούν να περαστούν τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα. Εσείς πότε εκτιμάτε να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες? Κοιτάξτε, αν πάμε την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή έχουμε 15-22 γύρω στα τέλη του Μάρτη, δηλαδή, μέχρι και 20 μεσολαβεί λογικά και το Πάσχα, μέχρι τέλη του Πάσχα να μας πάρει και οι ημερομηνίες της υποβολής των αιτήσεων. Έτσι. Θεωρώ μέσα στο Μάιο να γίνουν οι προσλήψεις. Μέσα στο Μάιο να γίνουν οι προσλήψεις, επηρεάζονται από τις εκλογές ή όχι? Όχι, νομίζω πως όχι. Επειδή είναι, όχι, ουσιαστικά δεν είναι μόνιμες θέσεις ή μέσω ΑΣΕΠ. Δεν είναι μόνιμες θέσεις και δεν, ο φορέας δεν έχει καμία σχέση με το δημόσιο. Είναι σίγουρο αυτό, έτσι? Αυτή η αίσθηση υπάρχει και αυτή η πληροφόρηση υπάρχει. Τώρα, αν κάτι αλλάξει για πολλούς και διαφόρους λόγους, αυτό δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι έχει και αυτό τη σημασία του, δεδομένου ότι αν τυχόν επηρεάσουν οι εκλογές, θα καθυστερήσουμε ακόμη παραπάνω. Βέβαια, κοιτάξτε, αν κάποιος επισήμως, κάποιο κόμμα βάλει θέμα διαδικασιών κτλ. Και η ευαισθησία πιθανόν από κάποιους άλλους να σταματήσει και λίγο η ιστορία. Θεωρώ πως δεν θα υπάρξει όμως τέτοιο πρόβλημα, γιατί δεν έχει ουσιαστικά καμία σχέση με το δημόσιο. Μακάρι να το ευχηθούμε, γιατί είπαμε, ήδη έχουμε περιμένει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να δούμε αυτές τις θέσεις να γίνονται πράξη. Έχει περάσει ένας χρόνος. Έτσι, γιατί, εντάξει, ακούω αρκετά, αλλά έτσι πληροφοριακά οι προκηρύξεις που θα βγουν είναι περίπου στις 400 για όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει μόνο 6. Μόνο 6 προκήρυξεις. Ναι. Και θεωρητικά η 7η ή η 8η θα είναι και η δική μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι ούτε πολύ καθυστέρηση υπάρχει. Μα σκεφτείτε ότι η πρώτη προκήρυξη ουσιαστικά και η κάθοδος όλων των φορέων στην Αθήνα έχει γίνει τον περασμένο Μάιο. Δηλαδή θα πάμε ένα χρόνο μετά. Εντάξει, αλλά σε σχέση με τις άλλες περιοχές δεν υπάρχει καθυστέρηση. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε αναλυτικά. Ελπίζω το χρονοδιάγραμμα αυτό να βγει, να έχουμε την προκήρυξη την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή αν αύριο που... γιατί είναι καθημερινή η ενόχληση και τα τηλέφωνα στον ΑΣΕΠ, εάν δηλαδή αύριο θεωρητικά πούν το ok, η προκήρυξη είναι έτοιμη να βγει στον αέρα. Έτσι, δηλαδή αν πει αύριο το ok, θεωρώ... αύριο έχουμε Παρασκευή, θεωρώ ότι αύριο μέχρι το μεσημέρι, αν πούνε το ok το πρωί, το μεσημέρι θα είναι αναρτημένοι στο διαδίκτυο και στο site του είναι. Πόσο πιθανό είναι να γίνει αυτό? Κοιτάξτε τώρα, όλα έχουν τελειώσει δηλαδή. Είναι τυπική η έγκριση από τον ΑΣΕ, είναι σε καθημερινή κουβέντα. Τι να σας πω.
Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτε πλέον. Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Πότε ακριβώς θα μπορέσουν αυτά τα άτομα, τα 400 άτομα ουσιαστικά στην περιοχή μας, να βρουν δουλειά έστω και για 5 μήνες. Έχουν μπει σε σειρά, το μοίρασμα ουσιαστικά έχει μπει σε σειρά η μοιρασιά των θέσεων μεταξύ των Δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ναι, αλλά πέρα από όλα αυτά υπάρχουν και επιπλέον 11 θέσεις στο Δήμο Νεστορίου από αυτές που είχαν ανακοινωθεί. Έτσι. Νομίζω ότι αυτά που έχουν συμφωνήσει δεν ξέρω ιδιαίτερα. Ήμουν στην κουβέντα που κάνουν μεταξύ τους ο Αντιπεριφερειάρχης και οι Δήμαρχοι. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ότι έχουν μεταξύ τους συνοηθεί, ότι κουβέντα έχουν κάνει και ό,τι υποσχέσεις έχει δώσει ένα στον άλλο. Νομίζω ότι δεν έχουν λόγο να μην διατηρηθούν. Δεν έχω ακούσει δηλαδή κάτι το αντίστοιχο και η διάθεση, από ό,τι θυμάμαι, σε εκείνη τη συνάντηση ήταν διάθεση συνεργασίας και εξυπηρέτησης. Μάλιστα. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι από αυτά που υπόθηκαν στην συνάντηση εκείνη. Ωραία. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι προστέθηκαν άλλες 11 θέσεις για το Δήμο Νεστορίου. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αν θεωρήσουμε ότι σύντομα θα έχουμε και την κατάρτιση, νομίζω ότι θα ψηλοβοηθηθεί ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Έτσι, εδώ δικών μας ανθρώπων από τον ομό. Έστω και με αυτή τη μικρή βοήθεια για να πάρει μια ανάσα. Για να δούμε και αυτή είναι η κατάρτιση, η πολύ συζητημένη επίσης και πολύ αναμενόμενη, πότε θα μπει σε εφαρμογή. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαλέα. Και εγώ κύριε. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Καλό βράδυ σας. Αυτά λοιπόν και σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης. Πολύ σύντομα ουσιαστικά, αν μη τι άλλο την επόμενη εβδομάδα θα βγει η προκήρυξη. Είναι οι κάποιες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν μέχρι τέλη Απριλίου, να γίνουν και οι προσλήψεις ουσιαστικά, οι αιτήσεις, η υποβολή των αιτήσεων δεδομένου τη Μεσολαβή και το Πάσχα, όπως είπε και ο κύριος Μαλέας. Και από εκεί και πέρα τον Μάιο, καλώς εχόν των πραγμάτων και με δεδομένο ότι οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν την όλη διαδικασία, να ξεκινήσουν τα 407 άτομα και να πιάσουν δουλειά. Πάρα θα παρακολουθούμε βεβαίως το θέμα, διότι το ενδιαφέρον σίγουρα είναι πολύ μεγάλο για να δίνουμε όλες τις λεπτομέρειες. Προς το παρόν, αλλάξουμε θέμα. Το κοινοκομείο Καστοριά ήταν το θέμα σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αντιδημαρχία Τεχνικών στους Μανιάκους. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η λήψη μέτρων με σκοπό τον περιορισμό των αδέσποτων σκύλων. Στην υλοποίηση μελέτης με σκοπό την χορήγηση άδεια στο κοινοκομείο, στην στήρωση των αδέσποτων σκύλων και στην πρόσληψη κτηνιάτρου με σύμβαση έργου, θα προχωρήσει άμεσα ο Δήμος Καστοριάς. Αυτό αποφασίστηκε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην Αντιδημαρχία Τεχνικών στους Μανιάκους. Ο Δήμος θα υποβάλει αίτηση και τεχνική μελέτη, θα εξεταστεί και αν περί τις προϋποθέσεις θα προχωρήσει στην κατασκευή καταφυγίου. Με τη στήρωση θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Όπως μας είπε, είναι περίπου 150 με 200. Θα βοηθήσει σημαντικά, εφόσον δεν θα αυξάνονται πια τα αδέσποτα, θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση του αριθμού τους. Συστάθηκε μια επιτροπή που στη συγκεκριμένη επιτροπή εκ μέρους του Δήμου είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Τσαρίδης ως υπεύθυνος για τα αδέσποτα, στο οικονομικό τμήμα κ. Πολυγιάννης και εμείς ως τεχνική υπηρεσία. Να δούμε για να μεθοδεύσουμε πώς μπορούμε να εκδώσουμε άδεια στο ήδη υπάρχον καταφύγιο ζώων. Σήμερα δεν πληρεί τις προδιαγραφές σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που είχαμε εδώ πέρα στην συγκεκριμένη επιτροπή. Πρέπει να βελτιώσουμε τις ηθίκες, διαβίωση των ζώων και να προχωρήσουμε στη στήρωση. Σε δύσκολους καιρούς, το ποσό το οποίο διαθέτει ο Δήμος και θα το πει και καλύτερα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, είναι της τάξης περίπου των 100.000 ευρώ ένα έτος για να στηρίξουμε τα συγκεκριμένα αδέσποτα. Είναι κρίμα όμως, πραγματικά κρίμα, δημιουργείται πρόβλημα έξω και στους δημότες. Από εκεί πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια εισαγωγή, αυτή είναι η άποψή μας σήμερα, δεν ξέρω από ποιους, και αντί να ουσιαστικά να ελέγχουμε την κατάσταση των αδέσποτων, διωγγώνεται το αριθμός παρά συρρυκνώνεται. Θα προχωρήσουμε, η διάθεσή μας είναι αυτή, να κάνουμε μια σύμβαση, αν θέλετε, με κάποιο κτηνιάτρο που θα είναι με σύμβαση έργου στο Δήμο, για να μπορέσουμε πραγματικά να παρέχουμε τη απαραίτητη φροντίδα στα αδέσποτα και να μην παίζει ο καθένας με τα συγκεκριμένα, γιατί βλέπουμε και φόλες ρίξαν, κάτι το οποίο καταδίκασε ο ίδιος ο Δήμαρχος απερίσκεπτο, και πραγματικά ζητάμε την τιμωρία των όποιων ασυνείδητων προχώρησαν σε όλα αυτά τις καταστάσεις. Στη μείωση των εξόδων για τα αδέσποτα θα προχωρήσει ο Δήμος, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τρίφωνας Πολυγιάννης. Ότι ο Δήμος ταλαιπωρείται με την όλη κατάσταση. Τα έξοδα για τα αδέσποτα είναι αρκετά σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο οικονομική για τη χώρα και για μας σαν Δήμος, όπου συνεχώς οι πόροι οι οποίοι αντλούμε από τη δημόσια διοίκηση έρχονται μειωμένοι από μήνα σε μήνα.
Φυσικά, το ότι συνεδριάζουμε σήμερα εδώ δεν σημαίνει ότι μας απασχολεί το ζήτημα και θέλουμε να δώσουμε μια λύση οριστική και μελλοντική, όχι προσωρινή. Θα προχωρήσουμε, όπως προείπαν και οι προηγούμενοι στις δηλώσεις τους, άμεσα στην επίλυση των θεμάτων, σε ό,τι έχει σχέση με την άδεια λειτουργίας, με τον χώρο του συγκεκριμένου κοινοκομείου, το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει. Οι δαπάνες θα περιοριστούν φυσικά στα άκρως αναγκαία. Η πρόσληψη κτηνιάτρου είναι για μας κάτι καινούριο, το οποίο θα το κάνουμε με σύμβαση στο αρχικό πλάνο και μελλοντικά ενδεχόμενα να γίνει και μόνιμη θέση. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, έθριος θα είναι για αύριο Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Καλό βράδυ σε όλους.